συνάντηση που υπήρξε με τον Κατσίνη και τον Δόλιο και τον Προσωπικό, μάλλον το πρόγραμμα, το υπέρχο του προγράμματος, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Δηλαδή, το 1.900 περίπου ήταν για το περιφέρεια Ιωνίου, τα 5,5 εκατομμύρια το υπόλοιπο θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Αυτή τη διαβεβαίωση έχω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, έγινε μια συνεδρίαση της ΤΕΔ, μετά από ΤΕΔ, μετά από πρόταση της ΤΕΔ, τα οποία όργανα λειτουργούν μέχρι να εκλεγούν καινούργια, σε σχέση με τις καινούργιες ενώσεις. Τώρα θα έχουμε, ήταν η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινωνικών σε επίπεδο νομού. Τώρα θα έχουμε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, έχει σε επίπεδο περιφέρειας, και θα έχουμε και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Έχει εκδοθεί ένα σχέδιο προεκλογικού διατάγματος, πάνω στο οποίο γίνεται μια κουβέντα. Και τα ζητήματα συνήθως που μπαίνουν είναι η χρηματοδότηση από τον οργάνωση που θα λειτουργούν. Αν είναι δηλαδή από ΚΑΠ ή θα έχουμε μια συμμετοχή γιορτά, ή η εκπροσώπηση των Δήμων και των Περιφερειών σε αυτά τα όργανα. Τώρα βασικά τα δύο κεντρικά ζητήματα που μπαίνουν. Με βάση το σχέδιο προεκλογικού διατάγματος που μας έστειλε η Περιφέρεια, μία ανάλυση που γίνεται, με βάση καθαρά τα πληθυσμιακά κριτήρια, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σύνολο, στο σύνολό της έχει 213.000 περίπου πληθυσμό. Από τους 213.000 πληθυσμό, η Κέρκυρα μαζί με τους Παξούς έχουν τις 112. Δηλαδή ξεπερνάνε το 50%. Αυτό αν πάμε με μια λογική, τόσος πληθυσμός, τόσες έδρες, άρα καθαρά προσωπική, απλή προσωπική, σημαίνει ότι και σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων η Κέρκυρα θα έχει μια πλειοψηφία, δηλαδή στους 75 για παράδειγμα θα έχει 38 Κέρκυρα Παξί. Αλλά προφανώς χωρίς να γίνει η ανάλυση και σε επίπεδο ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης, η Περιφέρεια Αττικής θα υπερτερεί σε σχέση με ό,τι θα είναι να αλλάξει προσωπικές. Εκεί γίνεται μια κουβέντα. Εγώ κατέθεσα μια πρόταση, υιοθετήθηκε από τον ΤΕΔ, δεν ξέρω πώς θα πάμε τη στιγμή. Κανένας νομός, τέλος νομός, δηλαδή περιφερειακή ένωση, να μην ξεπερνάει τα 2,5, όπως και καμία περιφέρεια της Βίλου Ελλάδας να μην ξεπερνάει τα 2,5. Αυτό σημαίνει ότι η Κέρκυρα μαζί με τους Παξούς δεν θα ξεπερνάσει τους 27 από τις 38 που είναι σήμερα και σε επίπεδο περιφέρεια και δεν νομίζω κάτι ανάλογο. Εκεί γίνεται το προβληματισμό, εκεί υπάρχει πέρα και υπάρχει και κάποιες αντιδράσεις. Βέβαια είναι ένα ζήτημα στην προηγούμενη και έδειξε πάντα είναι ένα ζήτημα η Αττική ότι πράγματι είχε την πρώτη προσώπηση. Περιόρισαν άλλο το σύστημα το εκλογικό. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Αλλά αυτές είναι οι απόψεις κυρίως των νομών, εκτός από την Κέρκυρα, έτσι. Γιατί το σύστημα και η περιφέρεια αρχίζει να παίρνει ένα χαρακτήρα καθαρά κερκυραϊκό παρά ένα τελευταίο, θα σας ενημερώσω. Ζήτησα από το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τροποποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αγωνιμάτων. Εμείς, για διάφορους λόγους, μας πιστεύω, δεν ξέρω, μια απόφαση τότε που είχε αποφασιστεί πώς θα συμμετέχουμε στη διαχείριση των αγωνιμάτων, το 2004, δεν ξέρω, 5 κάπου εκεί, είμαστε ταγμένοι με αναβάθμιση στην κοιτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν εξετέχομαι τώρα και δεν είναι και είναι κάτι που σε αφήσω τώρα γιατί και όπως κατάω και κάτω. Αλλά βλέπουμε μπροστά. Θεωρώ ότι κανείς μας, και θεωρώ και οι πολίτες, δεν είναι στην ηλικία να πάμε να αναβαθμίσουμε έναν κοιτά. Σε 5 στραβάτα, δεδομένες δυσκολίες που έχει στην αλήθεια,
αστικού σε πέντε στρώμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά έχει κάνει μια τράπεζα. Δεν γίνονται. Όλοι είμαστε σε μια πιστεύω γενικώ συμφωνούμε να πάμε σε ένα άσμα. Ένα σταθμό μεταφόρτηση από όλα. Έγινε μια επεξεργασία και οικονομική, αν θέλετε. Εμείς περίπου παράδειγμα χρόνο γύρω στους χίλιους τόνους. Ακόμα και η μεταφορά και η διαχείριση θα είναι και πιο οικονομική, από τη διαχείριση ενός ηχητά. Αν πάμε με τις ακριβείς διαδικασίες και προϋποθέσεις παίρνουν τρία ηχητά, το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Ενημερώνω και θα έρθει το θέμα να το πληρώσουμε όταν θα έχουμε την μελέτη περιοδολικών εκτός. Γι' αυτό πολύ σημαντικά το αναφέρω. Έχω ζητήσει όμως από το Περιφερειακό Συμβούλιο το εξής. Επειδή κανένα έργο δεν εντάσσεται και όχι τα δεν εντάσσεται για τα απορρίμματα, επειδή ο περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει, εμείς πάμε σε αναβάθμιση φυσικά, δεν μπορεί να εντάξει σταθμό μεταφόρτηση απορρίμματα. Και λοιπόν υπήρξε ένα ζήτημα. Και στο με τη διαχειριστική αρχή που συστήσαμε και με την περιφέρεια, το τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας της αποκεντρωμένης, πριτσάζει. Αυτό μας οδήγησε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ζητήσω από το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο τροποποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού και με την και να συμφωνήσει δηλαδή να πάμε σε ΣΜΑ σαν μεγαλύτερη και με ενδυνάμει αυτή την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εν πάση περιπτώσει να μας δώσει τη δυνατότητα έδραξη σε κάποιο πρόβλημα. Θεωρώντας ότι ένα ΣΜΑ, ο εξοπλισμός βασικά, κοστίζει γύρω στους 500-600.000. Δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί το δύο μεγαλύτερο. Από του ιδίου σπόρου. Ιδιαίτερα βρήκε να πληθεί. Αυτή την απόφαση έχω διαβεβαιώσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Την τελευταία συνεδρίαση ήταν όπου είχα πάει στην περιφέρεια, παρότι το είχαμε να της προσχεθεί, παρευρέθηκα, αλλά εκεί γινόταν έτσι μια συνεδρίαση πολύ έντονη, όπως το είπαμε, από κάτι άλλο, με αποτέλεσμα να μην συζητηθεί το θέμα. Έχω διαβεβαιώσει ότι θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος και ο Μερίτης έχουν συμφωνήσει. Και εν πάση περιπτώσει θα συμφωνήσω. Με βάση αυτό, αλλά και χωρίς αυτό, επισκεφτήκαμε τον βουλευτή, την υφυπουργό, την Ατσάκη, και θεωρώ ότι και πολιτικά λύθηκε το θέμα. Δηλαδή, είπε, εν πάση περιπτώσει, να μην κολλάμε τώρα σε γραφειοκρατία. Επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Αρχιολόγο, τον Υπουργό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να υπογράψει, έστω και αν δεν έχει πάρθει η απόφαση, στο ειδοποιήσει. Σε ό,τι αφορά την απόφαση της ειδοποίησης, τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα σκαμπός. Η εταιρεία μελετητές που κάνουν τις διάφορες μελέτες, έτσι που βάλουν κάθε φορά αναπεριοχή, γίνεται ένα σκαμπός. Λίγο πριν ξέρετε τη γενετική έρκυρα, τις υποβάλλει, απορρίπτονται, ξαναφέρνουν καινούργιες, απορρίπτονται. Δεν φαίνεται δηλαδή πράσινο φως ότι θα πάει να υπάρξει ένας συνολικός περιφερειακός συνδυασμός στο διαφορετικό.